Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το Αρχείο Πολιτισμού μέσα από το Άρωμα Ελλάδος για άλλη μια φορά κοντά σας και για άλλη μια φορά θα προσπαθήσει να προσεγγίσει μια άγνωστη λέξη. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για μια λέξη που είναι αφηρημένη έννοια ή ένα αντικείμενο απλώς. Πρόκειται για έναν ολόκληρο λαό που κατοίκησε τη μισή Ελλάδα. Και πώς να τα πεις όλα αυτά, πώς να τα περάσεις όλα αυτά στα παιδιά, όταν τα παιδιά αυτήν την λέξη, αυτόν το όνομα του λαού, αυτόν τον λαό δεν τον έχουν ποτέ στα σχολικά τους βιβλία. Εκεί λοιπόν τι γίνεται όταν το κράτος είναι απόν, έρχονται κάποιοι ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι εισιτιζόμενοι στο Πριτανείο και γράφουν ειδήσεις εξόδους και ειδήσεις ταλαιπωρίες, τα δικά τους τα βιβλία και τα πονήματα και προσπαθούν μέσω αυτών να καλύψουν ένα τεράστιο κενό που αφήνουν τα Υπουργεία Παιδείας, Ιστορίας, Πολιτισμού και οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, έχω την χαρά σήμερα να έχω κοντά μου τον φίλο μου και συγγραφέα και δικηγόρο Γρηγόρη Κωσιβάκη για να μιλήσουμε για τους Μηνύες, που είναι ο τίτλος του τελευταίου του βιβλίου από τα πολλά που έχει γράψει. Γεια σου Γρηγόρη μου. Καλησπέρα Γιώργο. Σε ξανάφερα εδώ γιατί ξανά πρέπει να μιλάμε για αυτά που άλλοι είτε εντέχνως αποσιωπούν, είτε ατέχνως αποσιωπούν, είτε με δόλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το τρίτο προσδιορίζει και τα άλλα δύο. Ναι. Ναι. Μηνύες λοιπόν. Μηνύες. Μια, όπως είπες, άγνωστη λέξη. Πιο πολλοί δεν θα ξέρουν και πώς γράφονται. Ναι. Να πούμε ότι είναι γιώτα και ύψιλον. Γιώτα και ύψιλον, πολύ σωστά. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλού εφιός εντός εισαγωγικών. Το γράφουν ανορθόγραφα και έτσι βγαίνει κάτι άλλο. Και βγαίνει κάτι άλλο, ναι. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν προσεγγίζοντας την έννοια, το όνομα και την έννοια των Μηνύων, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να το δούμε το θέμα γεωγραφικά. Άρα λοιπόν θέλω να μου τους τοποθετείς, να μου πεις πού είναι η κοιτίδα τους. Η κοιτίδα. Η γεωγραφία εδώ είναι και μια γενικότερη παρατήρηση που πρέπει να τη λέμε πάντα, ότι ελπίζω στους αυτούς που μας ακούνε να είναι και παιδιά. Αγαπητά παιδιά, αν δεν έχετε χάρτη μπροστά σας, ιστορία δεν μαθαίνετε. Δεύτερον, όσον αφορά τους Μηνύες, είναι μία λέξη την οποία, όπως είπε ο Γιώργος, δεν τη συναντούμε στα σχολικά βιβλία και σπανίως τη συναντούμε σε άλλα. Όμως, μας την συστήνουν γνωστοί. Γνωστοί, ο Ορφέας. Ο Όμηρος, ο Ισίωδος, ο Θουκυδίδης, ο Στράδων, ο Απολώνιος, ο Ρόδιος και σειρά. Και λοιπά. Μπράβο. Όταν αυτοί τους συστήνουν και εμείς ξέρουμε και ξέρει ο κόσμος όλος ποιοι είναι αυτοί, δεν είναι πολύ περίεργο να μην ασχολούνται οι ταγοί των Υπουργείων που προανέφερες? Είναι περίεργο. Είναι. Τουλάχιστον περίεργο είναι. Έτσι. Είναι τουλάχιστον περίεργο. Και θα σου πω όμως ότι είχαν την ατυχία οι Μηνύες να είναι πριν τους Μικυναίους. Έτσι. Άρα λοιπόν εκεί κάνει τζιζ το πράγμα. Εδώ λοιπόν το πράγμα πάει σε κάτι άλλο. Θέλουμε ή δεν θέλουμε? Και αν δεν θέλουμε, γιατί δεν θέλουμε? Έχει καθιερωθεί ότι από κάπου αρχίζει η καταγεγραμμένη ιστορία, η οποία από τα μέσα χρόνια μετά την αναγέννηση που άρχισε η αναζήτηση των αρχαίων πηγών πάλι, κάνει διαρκώς άλματα προς τα πίσω. Διότι ορίσανε αυθαίρετα κάποια πράγματα. Τράβηξαν κάτι γραμμές. Και είπαν ότι από εδώ αρχίζει, ναι. Δηλαδή Φερυπίνοι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι το 776 π.Χ. Λέμε το. Γιατί ρε παιδιά είναι από τότε? Διότι τότε άρχισαν να τις καταγράφουν ανά τέσσερα χρόνια για να έχουν ένα είδος ημερολογίου. Ναι, αλλά ποιος τους καθιέρωσε? Ο Ηρακλής. Μα ο Ηρακλής έζησε πριν από τον Τροϊκό πόλεμο, ήτανε για κάποιο διάστημα τους Αργοναύτες. Επομένως πάμε 500 χρόνια πριν. Και μάλιστα όταν ο Λυκούργος, ο βασιλιάς της Σπάρτης, καταγεγραμμένο αυτό, είναι ο 11ος σε γενεά μετά τον Ηρακλή, μετρώντας ανά 30 χρόνια ανά 100, φτάνουμε ακριβώς το 1250. Ναι, άρα τότε ήταν ο Ηρακλής. Αυτός που λες είναι ο Ηρακλής ο Θηβαίος όμως. Ναι, γι' αυτό λέμε. Αν εσύ έχεις πηγές ότι είναι άλλος ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής ο Ιδαίος, ο Κρήτας. Ωραία. Με τους Κρήτες είχαν εκεί. Αυτό θα το πεις εσύ όταν θα σου πάρω εγώ συνέντευξη. Λοιπόν, τώρα λοιπόν εγώ λέω ότι ας πάμε εκεί που ταυτίζεται και με τον Ορφέα.
Διότι γράφοντας ο Ορφέας τα αργοναυτικά, με αυτό το εκπληκτικό λεξιλόγιο που υπάρχει και στους ύμνους τους ορφικούς, παιδιά, τους ορφικούς ύμνους τους κάνατε στο σχολείο ποτέ? Δεν τους κάνατε. Πρέπει να τους βρείτε μόνοι σας. Αποκαλεί τους αργοναύτες, οι οποίοι σημειωτέων είναι από όλα τα μέρη του ελλαδικού χώρου. Οι αριστότεροι, οι πιο αριστοί, ναι, και τους λέει μηνύες. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν στο Υπουργείο, στην Υπουργό, στους αρχαιολόγους. Δηλαδή, οι μόνοι που δεν ξέρουν τη λέξη μηνύες, δεν ξέρουν εντός εισαγωγικών, είναι οι αρχαιολόγοι οι δικοί μας. Είναι δυνατόν αυτό? Λοιπόν, έχουμε όμως και μια άλλη παρατήρηση, η οποία θα μας οδηγήσει σε αυτό που ρώτησες πριν, στο γεωγραφικό σημείο της Κοιτίδας. Τους αποκαλούν και ο Ορφέας και ο Στράβωνας και ο Θουκυδίδης ευγενείς. Το λεξικό το παγκοσμίου φήμης Λιντ Ερ Σκοτ λέει οι ευγενείς μηνύες. Τι θα πει ευγενείς? Καλό γένος. Ναι, αλλά γιατί δεν το λέει για άλλους? Κάποια διαφορά σε σχέση με τους άλλους είναι εδώ? Υπάρχει, δεν κάτι είναι... υπάρχει. Στις λέξεις τους ήταν πολύ ακριβείς. Ακριβώς. Ήξεραν πολύ καλά τα βάλια. Ακριβώς. Επομένως, αναζητώντας γιατί μπορούν να είναι ευγενείς εκείνοι οι άνθρωποι που είναι προγονοί μας, γιατί μιλάμε για γηγενείς, έτσι, πάμε στην Τιτανομαχία, Γιώργο. Και η Τιτανομαχία, η οποία έγινε και κατά τους μύθους που είναι ιστορική μύθη, ιστοριογραφία ας πούμε είναι και αυτό, έγινε πριν από το μεγάλο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που το έχουν προσδιορίσει στα 9.500 π.Χ. Εκεί μαζί με την Ατλαντίδα, όλα αυτά τα πράγματα. Μπράβο. Είναι μια μεγάλη... Μια παράμετρος είναι η βύθιση της Ατλαντίδας. Όλα αυτά κάτι έγινε. Και μάλιστα τώρα, κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι εκδιαίου γεγονότος, δηλαδή ξαφνικό. Δεν είναι του άλλου κατακλυσμού μας, του Ογίγου που είναι λιώνουν οι πάγοι, ανεβαίνουν τα νερά, οπότε έχουν μια ήρεμη κατά κάποιο τρόπο κατάκληση των εδαφών και γίνεται το Αιγαίο Πέλαγος κλπ. Εδώ έχουμε μια βίαιη πρόσκρουση πιθανώς μετεωρίτου και δημιουργούνται άμεσα τα γεγονότα. Νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι έχουν πέσει τέτοιοι μετεωρίτες και στον Βόρειο Βοϊκό και μέσα στο Παγασιτικό. Μάλιστα. Και έχουν βρεθεί και έχουν βρει οι αρχαιολόγοι. Ωραία. Και πότε, εκεί για από το 10 στο 15.000 χρόνια πίσω. Μιλάμε, ναι, για κομήτες. Δεν ξέρουμε το. Δεν έχει βρεθεί το. Παρένθεση μικρή. Στην Βόνιτσα απ' έξω προς Λευκάδα είναι η λίμνη του Κομήτη. Και μερικές άλλες γούρνες μικρότερες. Εκεί έπεσε βροχή μετεωριτών. Αλλά ειδικά η λίμνη του Κομήτη, η οποία είναι ολοστρόγγυλη, λέει ότι κάτι έχει γίνει εδώ. Το πότε έγινε συμπίπτει με τη χρονολογία που είπαμε. Μάλιστα. Έγινε λοιπόν εδώ ένας πόλεμος κατά τους μύθους. Ποιοι πολεμήσανε? Ο Δίας και οι Ολυμποί του Ολύμπου, ναι, και οι Τιτάνες. Πού ήταν οι Τιτάνες? Υπάρχει η Τιτανοσπηλιά, υπάρχει το όρος των Τιτάνων και είναι οι Όθρης. Είναι οι Όθρες που είναι πάνω από τη Λαμία, και επειδή είπαμε πριν ότι πρέπει να ξέρουμε γεωγραφία, εγώ αναγκάστηκα να πάω κάνα δύο φορές. Και για πραγματικά το... μετά από βροχή, Γιώργο, τον Όλυμπο από την Όθρη το βλέπεις απέναντι. Πεντακάθαρα. Δηλαδή αν υπήρχαν τα τεχνολογικά δεδομένα να πολεμάνε μεταξύ τους, δεν είναι πολύ μακριά. Είναι πολύ κοντά. Που εξφενδώνει ζωή ένας εναντίον των άλλων. Έτσι λέει. Όπως λέει, ναι. Α, είναι δηλαδή, και το όρος Τίταρος εκεί πέρα λίγο ο πιο πάνω. Τίταρος βεβαίως, ο Τιταρίσκιος ποταμός. Ο Τιταρίσκιος ποταμός, μια ευρύτερη περιοχή. Πολύ από ωραία. Τη Θεσσαλία έως την Ιωλικό. Θέλω λοιπόν εγώ εδώ να βρω γιατί και πώς θα μπορούσαν αυτοί οι οποίοι διεσώθησαν από ένα κατακλυσμό στην Όθρη, πώς επιβίωσαν. Εδώ αρχίζουν τα μυστικά. Από κάποιες γεωλογικές πτυχώσεις, αυτό το βουνό είναι γεμάτο σπήλαια, που σημαίνει ότι μετά από έναν κατακλυσμό και καταστροφή των αστικών κέντρων που προϋπήρχανε, διότι έχουμε μαρτυρίες ότι αυτή η πόλη πριν λεγόταν έτσι, πριν από πότε, από τον κατακλυσμό, εκεί στη Θεσσαλία.
που λεγόταν Μηνία, αλλά πριν λεγόταν αλλιώς. Εκεί λοιπόν στα Σπήλαια πρέπει να είχαμε κατοίκηση. Την κατοίκηση για κάποιες χιλιάδες χρόνια. Στα Σπήλαια υπάρχει ένα ημίφος και φυσικά το βράδυ υπάρχει σκοτάδι. Αν λοιπόν έχουμε ερωτικές συζεύξεις στα Σπήλαια, τα παιδιά αυτό που ξέρουν είναι η μαμά, είναι η μάνα τους. Τον πατέρα δεν τον ξέρουν. Και ξέρουμε από την ιστορία ακόμη και του Αλεξάνδρου ότι η Ολυμπιάς ήθελε να πει ότι ο γιος της που έγινε μεγάλος Αλέξανδρος μετά ήτανε παιδί του Άμωνα Ρα, του Ισάξιου του Διός. Λοιπόν, όλες οι μανούλες θέλουν το παιδί τους να είναι από κάποιον σπουδαίο. Εκεί λοιπόν οι περισσότερες λέγανε ο Δίας. Πράγματι ο νικητής Δίας από τον Όλυμπο επισκέφθηκε το πεδίο της μάχης των ιτημένων Τιτάνων και βεβαίως η ιστορία γράφει, ιστορία αναφέρομαι στους ιστορικούς που είπα πριν, να μην τους λέω, ότι γέννησε με την πύρα τον Έλληνα, γέννησε τον Μελιτέα με την Οθριίδα, γέννησε, δηλαδή έχει σπείρει παιδιά. Γενάρχης μεγάλος. Έτσι εξηγείται λοιπόν σε μια εποχή μητριαρχίας που τα παιδιά ακολουθούν τη μαμά γιατί αυτοί ξέρουν, τους μπαμπάδες δεν τους ξέρουν και μεταξύ μας πιθανόν να μην θέλουν και να ασχολούνται. Έχουμε τα ευγενή τέκνα τα οποία ίσως παίρνουν και τις πληροφορίες που πρέπει για την προγενέστερη ζωή και υπερέχουν τον άλλον που ενδεχομένως γεννηθήκανε παρακάτω ή σε άλλα οροπέδια, γιατί παρότι σωθήκανε σε πολλά οροπέδια της Ελλάδος με τα κατακλυσμιαίοι ηθαγενείς ντόπιοι, οι μόνοι που αναφέρονται ως ευγενείς είναι της Όθριος, οι Μηνίες. Και Μηνίας είναι γλωσσολογικά ο εκγυναικός προερχόμενος. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν ώρα μας οδηγούν ότι εδώ υπάρχει μία προτεραιότητα η οποία στη συνέχεια υπήρξε διαδοχικά ανά τις χιλιετίες που οι αρχαιολόγοι της λένε νεολιθική εποχή. Αυτό το νεολιθική λιγάκι υποβαθμίζει την ποιότητα των έργων εκείνης της εποχής. Όμως από τα ευρήματα που υπάρχουν και από αξιόπιστους συγγραφείς, οι Όθρεις και πάνω στο βουνό και γύρω γύρω, διότι όσο πέρναγε η ανάμνηση του κατακλυσμού αρχίσαν και ξεθαρεύανε, βγήκαν από τα Σπήλαια και αρχίσανε να φτιάχνουνε. Έχουμε αποξήρανση της λίμνης Ξινιάδος, στην οποία δίπλα υπάρχει μεταλλείο και σήμερα ακόμη, και σήμερα το χωριό λέγεται μεταλλείο. Βρήκανε μέταλλα. Αρχίζουν λοιπόν να κατεργάζονται τα μέταλλα, να σκάβουν, να τα βρίσκουν, απαραίτητο, ορυχεία, και καθοδηγούν τους υπόλοιπους, οι οποίοι τους σέβονται και τους αναγνωρίζουν ως ευγενείς αρχηγούς τους. Και αυτό το πράγμα αρχίζει και κατεβαίνει. Και μάλιστα το γεγονός ότι οι Μηνίες είναι οι πρώτοι που το κάναν αυτό, είναι αυτοί που το ονοματοδότησαν και αυτό σε όλο Μπράβο, τον κόσμο. Γι' αυτό ναι, σε όλο τον κόσμο ναι, τα ορίγματα και τα ορυχεία. Με τους την επέκτασή τους που θα πούμε μετά, ναι, γιατί πώς επεκτάθηκαν. Ακόμα με ελικόπτερα, ναι, όχι. Εμείς ξέρουμε ναι, πώς. Θα το πούμε και αυτό. Και σήμερα λοιπόν λέγονται Μήνες. Μπράβο. Και στα ισπανικά και στα ιταλικά και στα γερμανικά, ναι, η ρίζα είναι μην. Και στα αγγλικά η ρίζα είναι η ίδια. Στα δηλαδή βραζιλιάνικα είναι μινέιρα. Μινέιρο. Ναι. Υπάρχει και μια ποδοσφαιρική ομάδα εσύ που ασχολείσαι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ έχουμε όπως αργότερα και πιθανό να είναι και συνέχεια τους αυτά τα κλειστά οικογένειες, γέννη, σόγια που στην Ήπειρο χτίσανε και χτίζουνε και χτίζουνε και χτίζουνε τα λαγκάδια της Πελοποννήσου. Κάστες επαγγελματικές. Επαγγελματικές. Είχα μια πληροφορία ότι το πρώτο λίθινο κάστρο στην Ουαλία το χτίσανε οι πυρώτες. Υπάρχει πλάκα η οποία μνημονεύει οι πυρώτες τεχνίτες
την εποχή της τουρκοκρατίας. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι, για να μην προδώσουν τα μυστικά τους, είχαν φτιάξει μια δικιά τους γλώσσα που μόνο μπράβο. Η ομάδα τα ξέρει, ούτε καν η άλλη ομάδα. Τα κουβαρίτικα. Τα κουβαρίτικα, μπράβο. Έτσι λοιπόν, εξαιρετικό αυτό. Καταλαβαίνεις, δεν θέλουν ούτε το διπλανό συνά, τα συνάφια που μα ήταν μυστικά, επαγγελματικά ήταν, μυστικά. Τώρα τα επιτρέπουν, όχι. Έτσι. Εννοείται. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα και την ευκαιρία, περνώντας χιλιετίες, να χτίζουν ναούς στην Ξηνιάδα που είπαμε πριν. Υπάρχει λόφος που τότε πρέπει να ήταν νησί. Νησάκι. Και στην κορφή υπάρχουν ερείπια ναού της Αρτέμιδος, του Απόλλωνα, αυτές οι πανάρχιες θεότητες. Επάνω εκεί. Και όσο προχωράμε, έχουμε πόλεις όπως είναι η Αλόπη, η Ελλάς, η Κύρα, η Μελίτη που θεωρείται και η πρωτεύουσα κατά κάποιο τρόπο κλπ. Θα εκπλήξουμε αυτούς που ακούνε αν πούμε ότι αυτές οι πόλεις είναι εκείνες από τις οποίες αργότερα το 1230 που έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, αν έγινε τότε, είναι η πατρίδα των Μυρμιδόνων του Αχιλλέα. Και εκεί ξεκινάει, εκεί υπάρχει η πρώτη πόλη που λέγεται Ελλάς. Ελλάς. Που σημαίνει. Από την οποία ονοματιστήκαμε, ναι. Να το πούμε, να το ξέρουμε. Ελλάς είναι η ηλιόπετρα. Δηλαδή η πέτρα η φωτεινή που οι ακτίνες του ηλίου την κάνουν και λάμπη. Τη λούζουν από αυτή φως. Είναι η πατρίδα μας. Η Ελλάδα, η οποία προέρχεται ηλιόλουστη πέτρα. Δεν είναι ηλιόλουστη πέτρα. Είναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν το βλέπουμε. Και που προς ντροπή, το λέω συνέχεια, της αρχαιολογίας των Υπουργείων δεν έχουν βρει πού ήταν η πόλη που ονομάτισε αυτή τη χώρα. Δηλαδή η πρώτη ανασκαφή που θα έπρεπε να έχει γίνει από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους είναι να βρούμε την πρωτοπόλη μας. Ερείπια υπάρχουν και μάλιστα στο βιβλίο μου αυτό, οι πρωτοέλληνες μηνύες, έχουμε μια σειρά από πόλεις επάνω στην Όθρη, οι οποίες πραγματικά η τυχοποιία τους είναι καταπληκτική. Είναι αυτοί που αργότερα λέμε ότι είναι κυκλόπια. Mm-hmm. Διότι ο νους του μέσου ανθρώπου δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλοι αυτοί οι όγκοι γίνανε από φυσιολογικούς ανθρώπους του ύψους του δικού σου ή του δικού μου. Πρέπει να γίνανε από τεράστιους. Γίγαντες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γιατί σκάβοντας ανά την Ελλάδα σε τάφους έχουν βρεθεί σκελετοί ανθρώπων 2,5 μέτρων. Mm-hmm. Ούτε και γι' αυτό οι αρχαιολόγοι ξέρουν τίποτα. Ίσως και παραπάνω. Ναι, ίσως και παραπάνω. Έτσι. Κάτι που σήμερα το βλέπουμε στα παιδιά του μπάσκετ, δεν ήταν τρομερό δηλαδή και φοβερό. Διατροφή, άσκηση και λοιπά. Και γένος. Έτσι. Και γένος. DNA. Ναι. Έτσι. Αλλά και αυτό κάνει τζι στο θέμα, ας μην το αγγίξουμε. Ναι. Έτσι λοιπόν, έχεις χωροθετήσει τους μηνύες, τουλάχιστον στην αρχική τους κοιτίδα. Στην αρχική τους κοιτίδα, έτσι, ναι. Εκεί κάπου από τη Θεσσαλία έως τη Βόρεια Στερεά, δηλαδή ξεκινάνε περίπου από το Πύλιο, φτάνουν στο μέσο της Θεσσαλίας, εκεί στην Ελασσόνα κλπ. Και, mm-hmm. και κάτω από τον Όλυμπο μέχρι την Όθρη, ας το πούμε. Αυτά. Και αρχίζει, εκεί έχουν πάρα πολλές πόλεις, και για την ανορθογραφία που είπες, μου κάνει εντύπωση για το Δημήτριο. Για το Διμήνιο, βέβαια. Έτσι, που είναι μια από τις πόλεις μαζί με το Σέσκλο που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας και άλλαξαν για το τι άποψη έχουμε από το πότε ιδρύθηκαν πια Άστεα. Άστεα, ναι. Γιατί πιστεύαμε ότι η πόλη, παύλα Άστη, υπάρχει αστικός πληθυσμός από τους Μικηναίους και μετά 1200 κλπ. Δηλαδή, αν το οριοθετήσουμε με γεγονός, πηγαίνοντας προς τα πίσω, έχουμε την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, mm-hmm. που έχει προσδιοριστεί στο 1640 π.Χ. Το πριν δεν μας αφήνουνε. Mm. Υπάρχει βέβαια στην Κρήτη η Μινωική Αυτοκρατορία που είναι προγενέστερη των Μικηναίων, αλλά το βάζουν σαν κάτι ξεχωριστό. Ξεχωριστό. Ναι, ότι είναι λένε κάποιοι άλλοι, ναι, αυτοί. Κάποιοι, ναι, άλλοι, ναι. Αριανοί. Ενώ, αγαπητοί Συνέλληνες και Συνελληνίδες, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν οι Μινωίτες, οι Μικηναίοι και οι Μινίες. Καθ' εμάς, τους συνομιλούντες, οι Μινίες προηγούνται αυτών και πώς έφτασε χάρη τους εκεί που έγινε η ακμή και των Μινωητών, αρχικά στην Κρήτη και στα Πέριξ, και στους Μικηναίους στην Πελοπόννησο και Πέριξ. Έφτασε διότι αυτοί πρώτοι έφτιαξαν καράβια και στόλο.
διότι οι ιστορικοί που αναφέραμε πριν τους αναφέρουν ως περίφημους ναυτικούς. Μα και μόνο ότι ο κύριος μύθος τους είναι η αργό και η αργοναυτική εκστρατεία, αυτό τα λέει όλα. Αυτό ναι, αλλά πάει και πιο πριν. Ναι. Έτσι, γιατί στον Ορχομενό και στις Πέριξ πόλεις, γιατί θα πούμε και για τον Ορχομενό, έχουμε τοιχογραφίες οι οποίες δείχνουν παράσταση καραβιών εφάμιλων των αργότερα 30 μέτρων. Να πούμε εδώ ότι η Σάντα Μαρία του Κολόμβου ήταν 29 μέτρα. Δεν ήταν κάτι μεγαλύτερο από αυτά. Και τα δικά μας μπορεί να ήταν και καλύτερα στην πλεύση. Έτσι είχαν την τροπίδα η οποία βοηθούσε στην θαλάσσια επέκταση. Έχουμε λοιπόν πώς βρίσκονται από την Όθρη στον Ορχομενό. Αναφέρεται ότι στο 3.500 π.Χ. μια μεγάλη ομάδα μηνύων κατεβαίνει από την Όθρη και περνώντας από τις περιοχές της σημερινής Λοκρίδος, όπου όλοι λέει τους υποδέχονται με σεβασμό. Από τι μπορεί να είναι ο σεβασμός? Είναι όλοι καλοντημένοι, είναι όλοι πάνω σε άλογα, κουβαλάν πράγματα, όχι να το πω αλλιώς, στην Καναριό, είναι εύποροι άνθρωποι. Κουβαλάνε πράγματα που και άλλοι τα σέβονται και τα βλέπουν. Μπράβο. Δεν είναι τσίγκιο καταστάσεις. Και φτάνουν τώρα εκεί που είναι σήμερα ο Ορχομενός, είναι ο Ακόντιος Λόφος, και εκεί εγκαθίστανται. Τα ευρήματα που έχουν υπάρξει και άλλα που ενδεχομένως υπονοούνται, εκεί δείχνουν εγκατάσταση το 3.500 π.Χ. Δεν περνάνε 500 χρόνια όμως και τσουπ αρχίζουν και κάνουν έργα. Δεν ξέρουμε πότε το αρχίσανε, αλλά έχουν την εμπειρία της αποξηράνσεως της λίμνης Ξινιάδος. Και τι κάνουν? Κάνουν την αποξήρανση της λίμνης Κοπαίδος. Απίστευτο έργο. Οι Γερμανοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι που το ελέγξαν, οι Γερμανοί τα ελέγχουν όλα, εννοείται, τους συμφέρει, γιατί τα κλέβουν μετά, είπανε ότι τέτοιο έργο δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Ή δεν ξέρουμε και παραπέρα, αλλά η Ευρώπη είναι το μέτρο κατά κάποιο τρόπο. 250.000 στρέμματα αποξηραίνονται με εκπληκτικά έργα υδροδοτήσεως, αντλήσεως κλπ. Αποστραγγίσεως, που βγαίνει έξω στη θάλασσα κάτω. Ναι, και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη έτσι κλίση. Πολύ μικρή σε πολύ μεγάλο μήκος. Ακριβώς. Απίστευτο. Χιλιόμετρα. Δηλαδή. Χιλιόμετρα, ναι. 42 χιλιόμετρα ισούται με τον Μαραθώνιο. Ναι. Σκεφτείτε ένα Μαραθώνιο εκεί στη λίμνη Κοπαίδα, λίγο πιο πάνω από τη Θήβα, πιο πέρα είναι η Λιβαδιά σήμερα. Αυτό το πράγμα λοιπόν παραδίδεται στην καλλιέργεια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει τροφή για όλους, σημαίνει ευημερία, σημαίνει εκμετάλλευση. Σημαίνει πλούτο. Είναι περίφημες οι παραδόσεις για τα υποτροφία. Είχαν δηλαδή ύπους πολεμικούς οι οποίοι πουλιόντουσαν. Αλλά πώς θα γίνει η εξαγωγή? Με ποιο τρόπο θα πάνε αυτά παραπέρα? Διαξηράς, ναι, αλλά πάνε και δια θαλάσσης. Βέβαια. Και άρα βοήθησε, κάνουμε καράβια. Τους βοήθησε η περιοχή, γιατί υπάρχουν δύο λιμάνια για να βγαίνουν προς τον Εβοϊκό και Κορινθιακό. Και έτσι τον Κορινθιακό ήταν διλίμενος και η Θήβα και ο Ορχομενός. Δηλαδή, πολύ ωραία. Πόλεις, οπότε ανάλογα με τον καιρό. Ή και το Δημήνιο επάνω που προανέφερες. Ναι. Που πρέπει να πούμε ότι το Δημήνιο είναι 5ης, 6ης, 7ης χιλιετίας. Έτσι. Προηγείται. Πολύ προηγείται από όλα αυτά. Μαζί με το Σέσκλο, σου λέω, άλλαξαν τον ρου της ιστορίας. Και μάλιστα ο Θωμόπουλος, ο μεγάλος ο αρχαιολόγος, μόλις γίνανε γνωστά αυτά από τον Τζούντα κιόλας και έπειτα, είπε ότι κάναμε λάθος στις χρονολογήσεις. Ναι. Μέχρι τώρα. Ο Χρήστος ο Τσούντας, ο οποίος έκανε επισταμμένες έρευνες και στο Δημήνιον και στο Σέσκλο, αναφέρει ότι η κατασκευή του κάστρου του Δημηνίου είναι με τέτοιου ευφυείς τρόπους αμήνης, με σύραγγες, με διαδρόμους κλπ, που πρέπει να ήταν νους πολύ πέρα το λεγόμενο IQ που λέμε σήμερα, πολύ πέρα του μέσου ανθρώπου. Και για να το πάμε ακόμα πέρα-πέρα, με τις έρευνες του Μουσά σήμερα, που τότε δεν θα μπορούσαν να ήταν γνωστές, γιατί η τεχνολογία βοηθάει καλύτερα και άλλων,
έχει βρεθεί και ο προσανατολισμός των ναών που ήταν προς ησημερίες ή ανάλογα προς ηλιοστάσια, για να ξέρουν να έχουν και ημερολόγιο, δηλαδή ένα χωριό ημερολόγιο. Ημερολόγιο γιατί? Γιατί αφού έπρεπε να φύγουν με καράβια, έπρεπε να ξέρουν τι μήνας είναι, τι καιρός είναι. Εσύ αυτά τα ξέρεις καλύτερα από μένα, αλλά θα πω κάτι από την πλευρά των κατασκευών. Επειδή στην πορεία λέμε ότι πού φτάσαν οι μηνύες, εμείς θα πούμε ότι έχουν φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Αλλά για μια περίφημη πόλη, την αρχαία Ταρτισσός, η οποία τοποθετείται στις εκβολές του ποταμού Γκουανταλκιβίρ της Ισπανίας, τα ερείπια και τα ευρήματα παραπέμπουν σε κατασκευή πόλεως με την ίδια λογική της κατασκευής που είναι το Δημήνιο. Και οι Ισπανοί αρχαιολόγοι γράφουν ότι αυτοί που χτίσανε την Ταρτισσό ήρθαν από το Αιγαίο. Ποιοι ήρθανε το Αιγαίο το 2000 π.Χ., το 2500 π.Χ.? Οι Ινδοευρωπαίοι? Δεν ήταν δυνατόν. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τι είναι θάλασσα. Επομένως λοιπόν, έχουμε μία επαγωγή, και αυτό είναι μία λέξη πάλι κλειδί, ότι όταν βλέπουμε κάτι και πρέπει να το συνδυάσουμε με κάτι άλλο για να έχουμε τη σύνθεση, αυτό λέγεται επαγωγή. Και βέβαια το είχαν μόνο οι Έλληνες, και αν έχω χρόνο πες μου να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ο αρχαίος Έλληνας έχει ένα μοναδικό στοιχείο το οποίο του έδωσε τη δυνατότητα του πολιτισμού να προαχθεί έναντι άλλων. Γιατί? Διότι η θρησκεία του δεν απαγορεύει τον αντίλογο. Έχουμε λόγο. Δεν δογματίζει. Δεν δογματίζει. Διότι όλα τα άλλα, είτε θρησκευτικά, είτε κομματικά, είτε ιδεολογικά, θέλουν τη θέση, είναι τζίζι η αντίθεση, είναι προδότης, είναι κατάσκοπος. Οι Ανατολίτες έχουν ότι πιο σατράπης και τελείως δεν υπάρχει τίποτα και άλλο. Και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σύνθεση αφού απαγορεύεται ο αντίλογος. Ο αρχαίος Έλληνας όμως, και εδώ πώς αποδεικνύεται. Απλά, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα, βρήκε βωμό που έλεγε το αγνώστο Θεό. Που οι έξυπνοι Αθηναίοι είπαν, εντάξει, εμείς πιστεύουμε στο Δία, στην Αθηνά κλπ. Αλλά μήπως, ρε παιδί μου, υπάρχει και κανένας άλλος Θεός? Κάντε του και αυτού ένα δωμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή και για όποιος έρχεται εδώ. Για όποιον έρχεται εδώ. Να θυσιάζει στο δικό του Θεό. Αυτό δείχνει την ελευθερία του πνεύματος που οδηγεί σε όλα αυτά που είπαμε. Το μη δογματισμό. Το μη δογματισμό. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος της εκπομπής με τον Γρηγόρη Κωσιβάκη για τους μηνύες, που φαντάζομαι θα σας κάνει να ανατρέξετε πια σε λεξικά ή σήμερα πια στο διαδίκτυο να βρείτε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο λαός, οι Έλληνες αυτοί, οι Θεσσαλορουμελιώτος, Στερεώτο, Βιωτικό, Μάγνητες. Τελείωσε. Θα έρθουμε και σε ένα δεύτερο μέρος που θα ακούσετε για το πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή τι ακτινωτές διαδρομές κάνανε και πού μπορούμε να ανιχνεύσουμε σήμερα λείψανα του πολιτισμού τους. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και έχεις πει, μου ζητάς να λησκονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια,
ξανά η αγάπη να ακούσω. Μέρος της εκπομπής για τους πρωτοέλληνες μηνύες και όχι προέλληνες μηνύες, προσέξτε το, αυτό είναι πονηρό κάθε φορά που το διαβάζετε, είναι πρωτοέλληνες και όχι προέλληνες. Φαντάζομαι το λόγο τον καταλαβαίνετε όλοι. Με τον Γρηγόρη Κωσιβάκη, αφορμή είναι το καινούριο του βιβλίο για τους πρωτοέλληνες μηνύες που μπορούμε να συζητάμε χρόνια και ώρες για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτόν τον λαό, τον τόσο αρχαίο που φοβούνται να τον αγγίξουν, γιατί τους ανατρέπει όλο το αφήγημα. Και σήμερα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό το κομμάτι, θέλω να καταλάβετε, να δείτε. Καταρχήν, αυτοί φύγανε με την Αργό, το περίφημο πλοίο απίστευτης τεχνολογίας, ας μην το πιάσουμε αυτό, και έκαναν το γύρο του κόσμου, από τον Πόντο, τα ρωσικά ποτάμια επάνω, βορρά, βαλτική, γύρω από την, για τις καστερίδες νήσους, δηλαδή Βρετανία, κατεβήκαν από Ατλαντικό, μπήκανε μέσα πάλι από, πήγανε προς Αφρική, ξαναγυρίσανε πάλι προς Μεσόγειο κλπ. Ο πρώτος γύρος του κόσμου. Απίστευτη τεχνολογία. Αλλά δεν πήγανε μόνο εκεί οι μηνύες. Με τον Γρηγόρη θα προσπαθούμε να σας πούμε τώρα πού εξακοντίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλον όρο. Και ανοίξτε χάρτες μπροστά σας και βάζετε πινέζες. Γρηγόρη μου. Πριν από όλα να πούμε και το γιατί. Διότι τουρισμό δεν κάνανε. Ναι. Έτσι, τα καράβια τους ήταν πολεμικοεμπορικά και έπρεπε κάτι να μεταφέρουν, είτε πηγαίνοντας είτε ερχόμενοι. Πηγαίνοντας με προϊόντα είτε των χεριών τους είτε της γης τους, μιλήσαμε πριν για την Κοπαϊδα, η οποία την αναφέρουν οι συγγραφείς ως πολυστάφυλλο. Το πολυστάφυλλο σημαίνει και κρασί. Άρα είχαν αμφορείς με κρασί για να κάνουν συναλλαγές ή οτιδήποτε άλλο χειροτέχνημα, δεν ξέρουμε τι. Μεταλλικά αντικείμενα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας, δεν ξεκινάνε μόνο από την περιοχή της Όθριος του Ερχομένου. Και επειδή είπαμε πριν για πόλεις, από τις σπάνιες φορές που πρέπει να αναφέρω τα ονόματα, μην τα ξεχάσω. Οι πόλεις οι οποίες βρεθήκανε όχι μόνο στην Όθη, αλλά και γύρω-γύρω, δηλαδή στις περιοχές μέχρι τη Χαλκίδα κάτω, μην ξεχνάμε ότι ο Εβοϊκός προσφέρεται, είναι εσωτερική θάλασσα και δίνει τη δυνατότητα στις παραλίες ένθεν και ένθεν να χτιστούν πόλεις οι οποίες υπάρχουν και ακόμα. Δηλαδή έχουμε λοιπόν επάνω το Ευίδριον. Τι σημαίνει Ευίδριον? Καλονέρι, το καλό νερό. Υπάρχει η Ελλάς, η Πύρα, η Άλος, η Αλόπη, η Τραχίνα, το Πνεύμα, η Φυλάκη, η Ανδρών, η Σκοτούσα, η Θήβες, ο Εχίνος, η Πρόερνα, η Εκάρα, ο Ερηναιός, ο Πτελεός, υπάρχει. Η Ερέτρια, υπάρχει. Η Ιτών, η Στυλής, υπάρχει. Τα Φάλαρα και η Πελασγική, άλλος κρεμαστή Λάρισα. Υπάρχουν όλες αυτές τις πόλεις. Μέχρι σήμερα. Ναι. Αυτή λοιπόν η ευρύτερη κοιτίδα είναι τα λιμάνια τους, είναι τα ναυπηγεία τους, είναι η Ερέτριά τους, είναι προφανώς εκεί που φτιάχναν τα κουπιά. Η Ιστιαία είναι εκεί που φτιάχναν τα ιστεία. Δηλαδή κάπου υπάρχει μια εξειδίκευση. Και προφανώς γιατί υπήρχε τέτοια ξυλία που μπορούσαν να πάρουν το δέντρο και να κάνουν. Έτσι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν στόλους πλέον οι οποίοι ξεκινάνε. Στον πρώτο καιρό, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η Λίμνος είναι σίγουρα απικία τους, υπάρχουν ίχνη. Η Σκύρος. Εκεί μείνανε και 2 χρόνια οι αργοναύτες. Όχι, εκεί εντάξει, δεν ξέρω πόσο, εγώ λέω λιγότερο. Λιγότερο. Παλικάρια, ήταν βαρεθήκανε. Βαρεθήκανε. Λοιπόν, θα μας πούνε και σεξιστές τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το κίνητρο για να πάνε αλλού είναι να πάνε τα δικά τους προϊόντα και να πάρουν τι. Τι έχουν μάθει στην Όθρη? Να φτιάχνουν μήνες, να βγάζουν μεταλλεύματα. Τα μεταλλεύματα ξέρουν να τα κάνουν όπλα, ασπίδες, θώρακες, παλάτια, κοσμήματα. Και μηχανήματα. Και μηχανήματα. Ενδεχομένως και μηχανήματα. Ας είμαι λίγο πιο απλοϊκός εγώ. Εσύ θα πεις τα άλλα. Άλλωστε έχουμε τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Τελεία. Υπήρχε έτσι, λοιπόν. Έτσι φύτρωσε ξαφνικά μόνος του. Ακριβώς, ναι.
Και ήταν ένας ή ήταν παραγωγή. Πώς βγάζει η Ελβετία ρολόγια σήμερα. Ακριβώς και αυτοί βγάζανε σε κάποια εργαστήρια. Και πού, από τη Ρόδο, όπου έχουν πάει οι μηνύες στη Ρόδο. Μπράβο. Και οι τελχίνες εκεί πέρα κάνουν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, τους βρίσκουμε όμως, για να πιάσουμε τη Μεσόγειο που είναι τα κοντινά, τους βρίσκουμε στην Αίγυπτο. Να το πω από τώρα ή να το όχι, πω μετά. Να τα πούμε, να τα πούμε μετά. Έχουμε 126 ελληνικές πόλεις στην αρχαία Αίγυπτο. Και όταν λέμε αρχαία Αίγυπτο, μιλάμε για 3.000 π.Χ., για 2.000 π.Χ., για 2.500 π.Χ. Και εδώ είναι ένα από τα μυστικά του βιβλίου μου, Πρωτοέλληνες Μηνύες. Σήμερα που μιλάμε, η περιοχή που είναι οι πυραμίδες λέγεται Ελμηνία. Μηνία. Με την ίδια ορθογραφία που εμείς λέμε Ιώτα και διαστρεβλώνεται στο Δημήλιο. Ιώτα και η Γκρέκ. Και η Γκρέκ. Γιατί δηλαδή αυτή η περιοχή κρατάει το όνομα των Μηνίων μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, αν οι άνθρωποι αυτοί εκεί κάτι κάνανε? Θα πάμε όμως, γιατί είναι άλλο κεφάλαιο. Τους βρίσκουμε λοιπόν στην Αίγυπτο. Μα τους βρίσκουμε στη Μάλτα. Η Μάλτα λεγόταν Μελίτη. Και η Μελίτη, είπαμε ότι είναι η πρωτεύουσα πόλη των Μηνίων επάνω στην Όθρη. Μάλτα είναι παραφθορά του Μελίτη. Ακριβώς. Όχι, στους προηγούμενους χάρτες του 1700-1600, Μελίτη τη λένε. Ναι. Το Μάλτα είναι πρόσφατο. Σύγχρονο από παραφθοράς του Μελίτη είναι. Μπράβο. Και σε όλο το χώρο της Μεσογείου βρίσκουμε Μελίτες πολλές. Mm-hmm. Και στις κροατικές ακτές, και στην Ιταλία βρίσκουμε, και προς την Ισπανία βρίσκουμε. Και στην Βόρεια Αφρική προς το Μαρόκο. Μπράβο, και εκεί. Αυτό τι σημαίνει? Όπως και σήμερα κάποιοι που φεύγουν και πάνε κάπου και φτιάχνουν. Από τη Σμύρνη κάνουν τη Νέα Σμύρνη. Τη Νέα Αθήνα, τη Νέα Σπάρτη, τη Νέα Σμύρνη. Ναι. Από τη Μάδητο, τη Νέα Μάδητο. Είναι λοιπόν μια συνήθεια η οποία κρατάει χιλιάδες χρόνια, από τους πλάσιστον από τους Έλληνες. Αλλά και οι Εγγλέζοι δεν κάνουν τη Νέα Υόρκη. Ναι. Δεν έχουν από τη Υόρκη της Αγγλίας. Mm-hmm. Είναι δηλαδή έμφυτο στους ανθρώπους να θυμούνται και να συνδέονται έτσι με κάποιο τρόπο τη ρίζα τους από πού πήγαν. Ναι. Όταν λοιπόν βρίσκουμε τη Μελίτη παντού, και μάλιστα πρέπει να πω ότι υπάρχει και κάποια μυστικά. Η κατάληξη σος με δύο σίγμα τη βρίσκουμε επίσης παντού και είναι μηνιακή. Βολισσός, δηλαδή εγώ στο βιβλίο αναφέρω καμιά σαρανταριά. Τώρα έθιξες ένα θέμα για τους γλωσσολόγους που κάνει ναι. Μπουφ. Βάρτωση, ναι. Βάρτωση. Πάντως άμα βρίσκεται πόλη με δύο σίγμα στο τέλος και ως, είναι μηνιακής προελεύσεως. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν. Το λέω γιατί γλωσσολογικά λένε αγνώστου ετοίμου και τελειώνουν. Α, έτσι. Τόσο καλά. Ναι, και ξεμπερδεύουν. Και δεύτερον, ακόμα πιο τραγελαφικό, να πεις ότι δεν το ξέρω, φίλε, είναι άγνωστο. Δεν το ξέρω, μου είναι άγνωστο. Ναι. Πάει καλά. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι το σος το δύο δεν είναι ελληνική κατάληξη. Α, δεν είναι. Δεν είναι ελληνική κατάληξη. Σαν τον Μπαμπινιώτη που είχε γνωματεύσει ότι Μίεζα δεν είναι ελληνικό τοπονόμιο, είναι σλάβικο όπως όλα τα Ισζα, ενώ αναφέρεται από τον Πολύβιο η Μίεζα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τέτοια παλαβά ακούς, δηλαδή να γυροφέρνουν στο κεφάλι σου. Δηλαδή η εξυπηρέτηση μια σκοπιμότητος δημιουργεί τραγελαφικά αποτελέσματα. Ναι, ναι, ναι. Όταν βγαίνει ο Ντιροζέλ, ο επίσημος ιστορικός που τον πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γνωματεύσει ιστορικά από πότε αρχίζει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, και λέει ότι αρχίζει με τον Κάρλο Μάγνο το 800 μετά Χριστόν. Αν αυτό δεν είναι, όχι για γέλια, για καγχασμούς. Εντάξει, πόσα χρήματα πρέπει να πάρεις για να το γράψεις αυτό, την μπούρδα, να συνδέσεις το όνομά σου δηλαδή με μια αιώνια μπούρδα? Εξαρτάται από τις αξίες σου. Ναι. Έτσι, τι αξίζει για σένα, η στεροφημία ή το να έχεις κάποιο κότερο, ας πούμε, να πηγαίνεις βόλτα. Πας περιπτώσει, κάτι άλλο. Ναι. Για να πάμε στους δικούς μας, πάμε γιατί είπες κάτι. Η πιο γνωστή εξόρμηση ναυτική των Μηνίων είναι η αργοναυτική εκστρατεία. Mm-hmm. Το ότι είναι των Μηνίων, είπαμε στην πρώτη μας εκπομπή, ότι το λέει ο Ορφέας, ο οποίος ήταν παρόν. Αυτός γράφει τα αργοναυτικά. Δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε. Λέει λοιπόν και περιγράφει το πώς φύγανε. Εδώ ίσως είναι ένα ωραίο. Φεύγοντας από τον παγασιτικό κόλπο, γιατί ξεκινήσανε από μέσα από τον παγασιτικό, παλικάρια από όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα με εξειδικευμένες ικανότητες.
Γι' αυτό και ο Στράβων δεν μιλάει για την Αργό μόνο. Μιλάει για το στόλο των Αργών αυτών. Και εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται πιο λογικό. Είναι η Αργό η οποία είναι μπροστά, είναι μπροστά και είναι ειδικής κατασκευής. Mm-hmm. Έχει βοηθήσει η Θεά Αθηνά. Έχει βάλει το τη κομμάτι φυγό. Από το τη Ιερά Φυγό της του Δωδώνης. Διός της Δωδώνης και αυτή το κατευθύνει. Τι είναι η Ιερά Φυγός? Είναι προφανώς ένας προγενέστερος μηχανισμός των αντικυθύρων που καθοδηγεί. Βεβαίως ο Ιάσον, πρίγκιπς Μηνίας, δεν το λέει σε όλους. Ποιος αρχηγός λέει τα μυστικά? Τα κρατικά μυστικά ή έτσι, τα αμυντικά. Λέει ότι προσέξτε, είναι ιερό, το βάλει Θεά Αθηνά, κάνει τζιζ, μην το αγγίζετε. Και το ξέρει αυτός ο Τιμονιέρης και ο... Πέντε ακόμα. Που είναι και αυτοί οι Μηνίες. Ο Ορφέας λοιπόν μιλάει για το γένος των Μηνίων που ξεκινάει. Τι κάνει μόνος ξεκινάει? Βγαίνοντας από τον παγαστητικό, από το τρίκερι κλπ, σταματάει στις ακτές του πηλίου, όπου είναι, λέει, η σπηλιά του κεντάβρου Χείρονος. Απευθυνόμαστε και σε παιδιά. Παιδιά, το πρώτο πανεπιστήμιο είναι η σπηλιά του κεντάβρου Χείρονος. Εκεί. Ποιοι έχουν σπουδάσει? Πολλές γενιές, αλλά εγώ θα πιάσω τη γενιά πριν τον Τροϊκό πόλεμο. Σταματάνε γιατί ο Πηλέας, ο βασιλιάς, ο μπαμπάς του Αχιλέα, είναι ο πατέρας του Αχιλέα. Και ο Αχιλέας δεκάχρονος, αυτό το δεκάχρονος μας επιτρέπει να χρονολογήσουμε τα περαιτέρω γεγονότα του Τροϊκού πολέμου. Αλλά δεν είναι μόνος του ο Αχιλέας. Έχει συμμαθητές. Έχει τον ξάδερφό του τον Νέαντα, Δήμετρο παλικάρι. Έχει τον Παλαμίδη, τον εφιέστερο των Ελλήνων. Τώρα, γιατί δεν αναφέρεται από τον Όμηρο, είναι μεταγενέστερη κουβέντα που θα κάνουμε. Αλλά έχει και τα παιδιά του Ασκληπίου, τον Μαχάωνα που είναι χειρουργός, και τον Ποδαλήριο που είναι ψυχολόγος, ψυχίατρος, και τους βρίσκουμε μετά στον Τροϊκό πόλεμο όλους μαζί. Υπάρχει μια ελίτ, η οποία ελίτ έχει περάσει από το Πανεπιστήμιο του Χείρονα. Είναι ο βασιλιάς Μελίβιος ο Φιλοκτήτης. Μπράβο, σωστό. Επειδή είπαμε για τη Μελίβια. Ξέρω για την αγάπη σου για τον Φιλοκτήτη. Ναι. Λοιπόν, σταματάνε για να δει ο Πηλέα. Ο Ηρακλής παιδί. Ο Ηρακλής παιδί πριν, αλλά λέει ότι σκοτώνει το Χείρονα με κάποιο αυτό που πετάει. Λάθος. Ναι, αλλά ποιος είναι ο Χείρονας που είναι μετά? Άρα είναι τίτλος. Τίτλος ιερατικός. Ιερατικός πανεπιστημιακός. Πανεπιστημιακός. Και εδώ για να το συνδέσουμε και με το 2021 που έχουμε και τα γιορτάζουμε τρομάρα μας και τα 200 χρόνια, επειδή πολύ σωστά το έθεσε... Ήπια στην υγεία της Γιάννας Αγγελοπούλου. επειδή πολύ σωστά το έθεσες ως το πρώτο πανεπιστήμιο, αυτός ήταν ο λόγος που ο Καποδίστριας είχε επιστρατεύσει τον Άνθιμο Γαζή για να κάνουν το πρώτο πανεπιστήμιο της Ελλάδας στο Πήλιο. Μπράβο. Και έκανε εκεί στην μεγάλη σχολή των Μιλεών και λοιπά. Υπήρχε η παράδοση. Πώς το συνέδεσε όμως ο μέγιστος αυτός, είδες, που αυτά που εμείς κάτι, λέμε... Κάτι βιβλία διάβαζε. Έλαντε. Από πού τάξε. Έλαντε. Δηλαδή, παρένθεση μια και το άνοιξες. Όταν ο Αθανάσιος Διάκος, πεθαίνοντας, λέει, εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα πεθάνω. Πού ξέρει ο Αθανάσιος Διάκος ότι εκτός από τον Έλληνα από τον οποίο καταγόμαστε, είναι και ο ξάδερφός του ο Γρεκός? Ο Γρεκός. Πού το ξέρει? Ήτανε σε μοναστήρι και μόνασε. Μήπως εκεί πέρα υπήρχαν κάποια βιβλία απαγορευμένα? Ή άνοιξε κανένα βιβλίο και ένας καλόγερος του. Κάτι τόπος, έμαθε. Και κάτι είδε και κάτι έμαθε. Εκεί υπήρχαν και τοπονύμια. Κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, φεύγουν λοιπόν. Φεύγουν λοιπόν, ανεβαίνουν, λέει ο Ορφέας, παραλιακά, φτάνουν στο στόμιο του Αλιάκωνα, περνάνε απέναντι στα τρία πόδια της Χαλκιδικής, να ο χάρτης που πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτά, γιατί υπάρχουν πόλεις στα τρία πόδια της Χαλκιδικής, και κατεβαίνουν και πάνε στη Λίμνο. Στη Λίμνο έχουμε ένα θέμα εκεί. Η βασίλισσα η Ψιπύλη και το κογκλάβιο των γυναικών, ίσως υπάρχουν ακόμα ίχνη μητριαρχίας, δεν ξέρω, έχουν διώξει τους άντρες τους, διότι για κάποιους λόγους δεν τα βρίσκανε. Έχουν να δουν άντρα κάποιους μήνες, κάποια χρόνια. Όταν λοιπόν φτάνει ο στόλος, αυτό που λέγανε με... Και κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Ο στόλος. Λοιπόν, και τι παλικάρια, γίνεται χαμός.
Οπότε εγκαθίστανται εκεί, ξεχνάνε για λίγο την αποστολή, γι' αυτό εγώ δεν το δέχομαι για 2 χρόνια, κάνα εξάμηνο, πρέπει να καθίσανε. Στο οποίο εξάμηνο... Και για να μην βαρεθούν, κάνουν αγώνες. Μπράβο. Εκεί λοιπόν, για πρώτη φορά, και αυτό μου αρέσει γιατί έχω μια προσωπική, πώς γίνεται αυτό, θα σου το πω, θα το πούμε. Κάνουν αγώνες με εξαιρετικά έπαθλα, τα οποία περιγράφει ο Ορφέας, και για πρώτη φορά γίνεται αγώνας πεντάθλου. Πεντάθλου. Ιδρύεται, καθιδρύεται, ναι, και καθιερώνεται το πένταθλο. Μπράβο. Και για να πούμε, το πένταθλο είναι δρόμος, είναι άλμα, είναι λιθάρι, είναι ακόντιο και πάλι. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιο από αυτά επρότευσε ο Πηλέας, ο μπαμπάς του Αχιλλέα, ο πατέρας να το πούμε σωστά, αλλά είναι πρώτος στο δικό του αγώνισμα και δεύτερος στα υπόλοιπα. Γι' αυτό και ανακηρύσσεται διοικητής, διότι στην πάλη είναι, ξέρω εγώ, ο αδερφός του Πηλέα, ο μπαμπάς του Έαντα. Ναι, τώρα. Τελαμόνι. Ο Τελαμόνης. Ναι, είναι ο... από τους Διόσκουρους. Ο Κάστορ. Ο Πολυδεύτης, στην Πυγμαχία κλπ. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε νικητές στα 5 αγωνίσματα, αλλά ο Πηλέας είναι πρώτος στο δικό του και δεύτερος σε όλα τα άλλα. Και του απονέμουν το πρώτο μετάλλιο έπαινο του νικητή του πεντάθλου. Εμένα με συγκινεί γιατί το 1939 ο πατέρας μου, Νικηφόρος Κωσιδάκης, υπηρετώντας στο στρατό, έγινε πανελληνιονίκης στο στρατιωτικό πένταθλο, χρυσό μετάλλιο. Και... κάποτε γίνονταν αυτά. Ναι, γίνονταν αυτά. Το έχω. Ναι. Το έχω. Λοιπόν. Και έχει σημασία να πούμε ότι ο Πηλέας, γυρνώντας πια στην αποστολή, καθιερώνει τα επιπηλαία άθλα. Δηλαδή, καθιερώνει αγώνες τέτοιου τοπίλιων. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχουν και παραστάσεις που έχουν και κερκίδες που κάθεται ο κόσμος. Όπως είναι οι σημερινές κερκίδες, για να τα παρακολουθήσει. Σωστά. Δηλαδή, τα διέδωσαν τα αθλήματα αυτά και σήμερα θα δούμε το πένταθλο έτσι όπως με αυτά τα αθλήματα, όπως θα είπες, να γίνεται στη Χαβάη. Ναι, στη μακρινή, το κάνουν οι Χαβανέζοι. Οι Χαβανέζοι. Πού το βρήκαν αυτοί? Το έχουν, λέει, παράδοση. Ναι. Από πού? Πάλι είναι το Ευρωπαίοι πηγαίνει. Λοιπόν, αυτές που τόσο, υπάρχουν παντού χωρίς να, να το επιταχύνω. Μπαίνουν στην Προποντίδα, μπαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα, κάπου εκεί, ενώ είναι και ο Ηρακλής μαζί τους, φεύγει ή τον αφήσανε κάπου γιατί τον θεωρήσανε επικίνδυνο, δεν ξέρω γιατί. Μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής είναι Θηβαίος, οι μηνύες είναι του Ορχομενού και του Διμηνίου, είναι σε κόντρα μεγάλη και ή είναι κατάσκοπος των Θηβαίων για να δουν πού πάνε οι μηνύες, πάνε για χρυσό μαλλοδέρας, για χρυσό, ή έφυγε μόνος του αφού είδε πού πάνε, ένα από τα δύο. Μας περιπτώσει, ο Ηρακλής από το σημείο αυτό που μπαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα δεν είναι στην αργοναυτική εκστρατεία. Πηγαίνουν στην ΕΑ, γίνονται τα γνωστά με το χρυσό μαλλοδέρας, αυτά τα γράφει ως μυθικά στα σχολικά βιβλία, άρα ας μην τα πούμε εμείς εκεί, αλλά πίσω από τους μύθους κρύβονται ιστορικά γεγονότα. Και εκεί είναι αυτό που υπενόησες πριν, φεύγουν, μπαίνουν στο Δνήπερο ποταμό, περνάνε τα Έλλη Πριπέτ, διότι λέει σε κάποια φάση ο Ορφέας ότι τα σηκώσανε ή το σηκώσανε την Αργό ή αν ήταν στόλος τα καράβια, τα πήρανε στα χέρια γιατί ήταν αβαθή εκεί. Υπάρχει όντως μία λιμνοθάλασσα, τεράστη, τα Έλλη Πριπέτ, όπου κολλήσαν και τα τάγκς του Χίτλερ όταν κάνανε επίθεση. Δεν διαβάζανε οργολαστικά οι Γερμανοί. Δεν διαβάζανε, καλά να πάθουν. Έτσι την πατάς, ναι. Μπήκανε λοιπόν από εκεί στις πηγές του Βιστούλα και βγήκαν στην Πολωνία. Αυτή είναι η θεωρία δική μου. Μπορεί να υπάρχουν. Κάπως έτσι. Βγαίνουν κάτω. Να μην σου πω ότι φτιάξαν και τεχνικά κανάλια για να ενδεχομένως, ξέραν οι άνθρωποι. Λοιπόν, και δεν ήταν ταξίδι ότι το κάνω τώρα ντε και καλά. Έχω το χρόνο μου για να βρω. Έχω το χρόνο μου και μετά τα αφήνω αυτά τα έργα για τους επόμενους που θα έρθουν. Γιατί θα ανοίγω μια γραμμή εμπορική επικοινωνίας μετά. Συμφωνώ. Ανοίγω εμπορικούς δρόμους με την. Συμφωνώ. Κάνουν παράκαμψη της Δανίας της σημερινής, Βαλτική θάλασσα, κατεβαίνουν κάτω, έχουν δεξιά την Αγγλία, αριστερά τις ακτές της Γαλλίας, φτάνουν στο Βισκαϊκό κόλπο και πάνε τώρα εκεί που είναι η Λακορούνια, που έχουμε ίχνη αρχαίας ελληνικής πόλεως στη Λακορούνια, και βγαίνουν τώρα στον Ατλαντικό.
Η Κορώνη, είναι η Κορώνη. Η υπάρχει Κορώνη. Και χωριό στην Βιωτία, η αρχαία Κορώνη. Ωραία. Και εγώ λέω τώρα, ξαφνικά πάνε και πιο κάτω κλπ. Όμως δεξιά και απέναντι στον Ατλαντικό υπάρχουν οι Αζόρες. Είναι ένα συγκρότημα νησιών, στο οποίο έχουν βρεθεί και κάτι ευρήματα και έχουμε για κάποιες ονομασίες. Υπάρχει ένα βουνό ψηλό, το οποίο λέγεται Πίκο, και το Πίκο δεν είναι αστείο. Είναι ένα από τα επίθετα. Παρονύμια επίθετα του Διός. Πίκος Δίας. Πίκος Δίας. Αλλά και το ίδιο το όνομα Αζόρες από κάπου προέρχεται. Και εγώ και άλλοι έχουμε ψάξει τα λεξικά. Δεν υπάρχει ρίζα άλλη. Έλα μου όμως που ο αναπληρωτής πλοηγός των Αργοναυτών λέγεται Άζορος. Και Άζορος υπάρχει πόλη στη Θεσσαλία, στην επικράτεια των Μηνίων. Mm-hmm. Που σημαίνει, όπως πήγαινε το καράβι, ίσως τους πήρε το ρεύμα προς τα έξω, έβλεπε αυτός, όπως ο Αμέρικο Βεσπούτσι έδωσε το όνομά του στην Αμερική και όχι ο Κολόμβος, είναι αυτός που το είδε πρώτος. Ήτανε πλοηγός. Εδώ λοιπόν ο Άζορος τα είδε πρώτος. Προς τιμήν του ονομάζουνε τα νησιά αυτά Αζόρες. Ποιος είναι ο διάσημος που κατάγεται από εκεί? Ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι παιδί των Αζωρών. Τον ναι, δεν ξέρω αν σου φέρνει στη φυσιογνωμία. Σαν Έλληνα. Σαν Αιγαιοπελαγίτης. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αφήνουν το στίγμα τους και εκεί και μετά μπουκάρουν στην είσοδο των Ηρακλείων στυλών. Τώρα πότε ονομάστηκαν Ηράκλειες στήλες, εγώ δεν το έχω βρει. Έχει κάνει και ο Ηρακλής τα ταξίδια του όταν πήγαινε για τα βόδια του Γεριών. Ή ο προηγούμενος Ηρακλής ενδεχομένως. Όμως, εκεί είπαμε πριν, στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχει η πόλη Ταρτισσός. Η πόλη Ταρτισσός είναι κατ' εμέ η πόλη των Φεάκων. Είναι εκεί που μετά από κάποια χρόνια φτάνει και ο Οδυσσέας. Τώρα που φτάνουν όμως εκεί, αναφέρεται από τον Ορφέα ότι ο βασιλιάς Αλκίνος, ο ίδιος που βρήκε και ο Οδυσσέας δύο γενιές μετά, μία μισή γενιά, ήτανε τότε νέος, μετά τον βρίσκει γέρο. Βασίλισσα είναι η Αρίτη. Ο Αλκίνος και η Αρίτη παντρεύουν τον Ιάσονα με τη Μύδια. Γίνονται γεγονότα δηλαδή. Και είναι φιλική η όποια σχέση. Η φιλική σχέση πού μπορεί να οφείλεται? Σε προηγούμενη γνώση της συγγένειας. Η επιγαμία. Επιγαμία. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε μέσα στη λάσπη του ποταμού Γουαντάλκιβιρ στα χρόνια μας, εκτός από τα ερείπια που οδήγησαν τους Ισπανούς αρχαιολόγους να πούνε ότι αυτή είναι πόλη που τη χτίσαν Αιγιοπελαγίτες, βρήκαμε κοσμήματα τα οποία έχω στο βιβλίο, ναι, που πραγματικά αν τα δει ο Λαλαούνης και ο Ζολώτας θα πάρουν να τα αντιγράψουν. Για αντιγραφή και καλά θα κάνουν, ναι, δηλαδή οι άνθρωποι, γιατί προάγουν μια αρχαιοελληνική τέχνη, τεχνική αν θέλεις, κοσμηματοποιίας. Διότι όλα αυτά τα ατελείωτα κοσμήματα που έχουν βρεθεί στον ελλαδικό χώρο, κάνω εισπίδηση τώρα, πού βρέθηκε ο χρυσός αυτός? Εμείς δεν έχουμε χρυσορυχία τόσα πολλά. Τόσο πολύ χρυσό δεν έχουμε. Άρα ο χρυσός έχει έρθει απ' έξω. Απ' την Αίγυπτο ή δεν ξέρω πού. Πώς μας το δώσατε το χρυσό? Τους δώσαμε κάτι μια άλλο. Μια αλλαγή προϊόντα. Τι τους δώσαμε? Το χαλκό που φέρναν οι Μηνίες από το Ματογκρόσο της Βραζιλίας, από τη Βόρειο Αμερική, την Αγγλία, από τις Κασιτερίδες Νήσους, από τις Κασιτερίδες Νήσους, από τη Βαλτική Θάλασσα. Επομένως λοιπόν τεράστιες ποσότητες. Οι Μινωίτες ξέρουμε ότι φέρναν από τον Καναδά. Και οι Μινωίτες αμέσως μετά. Ναι. Τα ξέρουμε όλα αυτά, είναι γνωστά. Δηλαδή γνωστάς, όταν λέω γνωστάς. Σε εμάς τους παλαβούς που ασχολούμαστε με αυτά. Οι άλλοι τα ξέρουν αλλά δεν τα λένε. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό. Αυτόν που μπαίνει μπροστά να φάει τη σφαίρα και δεν τον νοιάζει γιατί λέει την αλήθεια, από εκείνον που κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Έτσι λοιπόν κάνουν όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι, γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα τοπονύμια, τα ονόματα. Πιάσαμε όλοι σχεδόν την. Και στην Ασία πήγανε, στην Αραβική Χερσόνησο, ναι, κλπ. Ναι, και εκεί πέρα, ναι, φτιάξανε πόλεις από την Ερυθρά Θάλασσα κλπ. Μα στην Καμπότζη υπάρχει πόλη Μηνία. Mm-hmm. Το αναφέρω και αυτό. Mm-hmm. Και στην Αμερική και στην Καμπότζη, ναι.
Η άποψή μου για την Αμερική είναι ότι δεν ονομάστηκε από τον Αμέρικο Βεσπούκη, αλλά από τον Όμηρο. Είναι ομηρική. Α, είναι ομηρική. Την περιγράφει. Ενδεχομένως να είναι πιο αξιόπιστο αυτό. Την περιγράφει πάρα πολύ καλά με τα ταξίδια του Οδυσσέα που πήγε εκεί κλπ. Για τους Φέακες και την Ταρτισσό έχουμε κάνει και ταινία μαζί, ντοκιμαντέρ, και έχουμε πει τα πράγματα μαζί. Και ήταν και ο Σπυρόπουλος, ο οποίος σκάβει εκεί πέρα στη Θήβα. Ο εκλεκτός αυτός αρχαιολόγος. Τον έχουν στοχοποιήσει κατά τρόπο απίστευτο. Και να πούμε ότι όποιος έχει τολμήσει και έχει γράψει για μηνύες και είναι του συστήματος, δηλαδή εξαρτάται, είναι σιτιζόμενος στο Πριτανείο, φεύγει από τη σίτιση και μείνει έξω, εκτός του Πριτανείου, οπότε ψάχνει να βρει τον τρόπο με τον οποίο... Δεν ξέρω, Γιώργο, αν θα ήθελα τα μεγάλα κανάλια εδώ να μας κάνουν τη χάρη να ακούγονται τέτοιες εκπομπές, αλλά δεν θα μπορούσα να κάνουμε μια εκπομπή τέτοια και αμέσως μετά να βάλουν αυτές τις εκπομπές που, πώς το λέει εκεί, αυτό, τέτοιοι και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια. Ναι, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μπορείς να έχεις ένα επίπεδο αυτής της ποιότητος για την αρχαία Ελλάδα, για τους προγόνους μας, για τα πολιτισμικά μας επιτεύγματα, που τα παραδέχονται όλοι στον κόσμο, εκτός από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο προσπαθεί να το συμπιέσει, προσπαθεί να τα δανείσει, προσπαθεί με κάθε τρόπο να μην περβούμε τα όρια που έχουν τεθεί αυθαίρετα και εσφαλμένα. Από άλλους. Έτσι λοιπόν δεν θα πούμε άλλα, γιατί θα πάρουν το βιβλίο σου μετά. Εντάξει. Δεν θα πούμε και ότι γράφει το βιβλίο μέσα. Είναι και πολυσέλιδο. Μου έκανε την τιμή και ο φίλος μου ο Γρηγόρης να γράψω κι εγώ ένα μικρό πρόλογο μπροστά, οπότε... Κατά κάποιο τρόπο έδωσα και εγώ ένα στίγμα σε αυτή την ιστορία. Ο Γρηγόρης τραβάει το κουπί ως αιρέτης για το βιβλίο των μηνύων ή μηνυών. Δεν έχει σημασία αυτό. Να το πάρετε, θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το ζητήσετε. Εμείς νομίζω ότι ένα πράγμα θέλαμε σήμερα να κάνουμε. Να σας ανοίξουμε ένα παράθυρο. Τίποτα άλλο. Τώρα, αν θα κοιτάξεις εσύ έξω από το παράθυρο όταν σου ανοίγεται ή θα ξανακοιτάξεις τα ποδάρια σου και τις παντούφλες που φοράς, είναι δικό σου θέμα και αποφάσεις. Άμα μπει φως από το παράθυρο, νομίζω ότι όλοι θα προτιμήσουν το ηλιακό φως από τις παντούφλες. Ναι, για τον Μουρτζούφλι δεν νομίζω θα το κάνει αυτό. Και αυτός ο οποίος δογματίζει στο κεφάλι του, έχει μάθει να ζει κάτω από δόγματα, δογματικές απόψεις, δεν νομίζω πως θα το κάνει αυτό, γιατί είναι τι του λέει το κόμμα, τι του λέει η θρησκεία, τι του λέει, ξέρω εγώ... Μισογεμάτο ή μισοάδιο. Για μένα είναι μισοάδιο. Το κατάλαβα για το Στίβ. Εμένα είναι μισογεμάτο. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ψάξτε για τους πρωτοέλληνες μηνύες και μην ξανακούσω αυτά τους προέλληνες κλπ, γιατί είναι επικίνδυνα. Άλλοι σας τα βάζουν, σας βάζουν αυτές τις ορολογίες και εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα όταν τις μασάτε τι γίνεται. Να είστε καλά. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει που ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκονήσω.